Διάβαζα στο δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφορικά με αυτά τουλάχιστον που γίνονται μέσα στο χώρο της υγείας, εξαγγέλλονται κλπ. Την κατάσταση η οποία επικρατεί μέσα στα νοσοκομεία, αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία από κοντά ακούμε, βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους μέσα στο χώρο της υγείας. Βλέπω σε ένα σημείο του και λέει, έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι μέσω του διαλόγου, διαμέσου του διαλόγου και όχι τον εντελεστέ, είναι δυνατή η ανέβρεση μιας προσωρινά αποδεκτής λύσης έως την πλήρωση των θέσεων. Και τα λέει αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ποιο είναι αυτό το οποίο επικρατεί καθεστώς αυτή την ώρα μέσα στα νοσοκομεία ή ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Πατριανάκο. Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς πάλι δεν βγαίνουμε για καλά θέματα. Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν ευθύνεστε εσείς, δεν ευθύνομαι εγώ. Είναι αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί. Αν και βέβαια αυτά τα οποία ακούμε και αυτά τα οποία αναγράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και για σήμερα, κύριε Πατριανάκο, ξέρετε, εδώ φέρνουν πραγματικά την άνοιξη μέσα στον χώρο της υγείας, γιατί λένε ότι έρχονται ακόμα. Εκτός από αυτούς που πήραν, ποιους εννοούν, τους 4.300 ή 4.000, ένα αριθμό που τον, αν θέλετε, πιπηλάμε όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Λέει έρχονται ακόμα 3.320 εργαζόμενοι στην υγεία. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο έχει λύσει το πρόβλημα. Σαφώς και δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση στην οποία, όπως είδατε, είχαμε αναφέρει και το αναισθησιολογικό, το οποίο αναφέρονται σήμερα οι ιστοσελίδες και που είναι κρίσιμο για την εφημέρευση ενός νοσοκομείου, όπου έχουν μείνει μόνο τρεις αναισθησιολόγοι, όπου πραγματικά θα περιμέναμε καλύτερα τα ανακλαστικά της πολιτείας και ως προς την παρέτηση των αναισθησιολόγων που είχαν γίνει δύο παρετήσεις και το ξέρανε δύο μήνες πριν, και ως προς την παρέτηση των ακτινολόγων που έχουν γίνει και αυτές πολύ καιρό. Βέβαια υπάρχει και από την άλλη πλευρά ότι από τις τρεις θέσεις αναισθησιολόγων η μία ήδη ήταν άγονη και μόνο οι άλλες δύο που ήδη εκκρεμούσαν στο Βενιζέλιο. Άρα πάμε πάλι σε ένα συνολικό θέμα, το πώς θα γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ, το οποίο με υποστελέχωση, εντέλεστε, μετακινήσεις, υπερεφημέρευση, εννοείται ότι δεν είναι ελκυστικό για να έρθει ο άλλος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι φεύγουν, είναι ότι δεν μπαίνουν κιόλας μέσα στο ΕΣΥ πλέον. Μα σαφέστατα, εξού και ότι βγαίνουν άγονες οι επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις, έτσι. Και βέβαια. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσεις, και αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό και σαν Ιατρικός Σύλλογος, και εκεί περιμέναμε και από την πολιτεία, ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα να έρθεις από πάνω του, διότι πλέον καταλαβαίνεις ότι οι γιατροί φεύγουν και δεν μπαίνουν. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα της γύρανσης του ΕΣΥ. Οι γιατροί πλέον, οι οποίοι υπηρετούν ένα μεγάλο ποσοστό, είναι με μεγάλη ηλικία. Αν δεν έρθουν νέα άτομα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από 55-60 θα έχει πρόβλημα και με την εφημέρευση, θα έχει πρόβλημα και με. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το ΕΣΥ. Θέλει τη στελέχωση, θέλει τη χρηματοδότηση, θέλει όλη εκείνη την υποδομή. Κύριε Πατριανάκο, τώρα όλοι οι γιατροί, νοσοκομιακοί γιατροί, όλοι οι υγειονομικοί, από ποια θέση και αν βρίσκονται, έχουν ταχθεί αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν υπηρεσίες, λένε το ίδιο πράγμα. Και θα σας το μεταφέρω αυτό το οποίο λένε. Δεν ξέρω αν με την δική σας την κρίση αυτό μπορείτε να το βάλετε μέσα στο δικό σας το μυαλό. Ότι ξέρετε, εδώ από τη στιγμή που υπάρχουν οι υποδομές, οι όποιες υποδομές, η ιδιωτικοποίηση είναι το πιο εύκολο πράγμα για να γίνει. Δεν θέλουμε την ιδιωτικοποίηση με την έννοια αυτή που την αναφέρετε. Είμαστε υπέρ της δημόσιας υγείας. Ξεχωρίζουμε την πρωινή και την δημόσια υγεία. Δηλαδή δεν μπορεί, πρέπει ο κάθε Έλληνας να έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ αναδεικνύεται ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της εφημέρευσης. Η εφημέρευση, δηλαδή, όπως το βλέπετε και από τα νοσοκομεία, διότι αν δείτε όλα τα νοσοκομεία στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, πλην του Παγνή που και αυτό μπορεί να αρχίσει αύριο μεθαύριο να έχει, είναι θέμα εφημέρευσης.
για να, έχει, να μην έχεις πρόβλημα εφημέρωσης, καταρχήν δώσε αυτό το οποίο φωνάζουμε, μη φορολογήσεις τις εφημερίες. Μας βάζεις εσύ και τις κάνουμε, τουλάχιστον πάνω από το πλαφόν. Εσύ μας βάζεις και τις κάνουμε. Είναι αίμα η εφημερία, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δώσε καλύτερη αμοιβή, δώσε το αφορολόγητο. Εάν έχεις υποστελέχωση, υπάρχει και υπερεξουσθένωση των ιατρών. Πώς θα αντιμετωπίσεις το ότι ένας γιατρός μπορεί να φτάνει να δουλεύει συνεχόμενες 24 και 36 ώρες? Πρέπει λοιπόν να στελεχώσεις. Και γιατί, πώς θα στελεχώσεις? Αν κάνεις ελκυστικό το εσύ, και πώς θα κάνεις το ελκυστικό το εσύ? Καλύτερη μισθή, καλά στελεχωμένες κλινικές, επιστημονικά κίνητρα. Ποια είναι τα επιστημονικά κίνητρα? Να μπορεί ο γιατρός να εκπαιδευτεί και να φύγει να πάει κάπου να μετεκπαιδευτεί. Δεν θέλουμε τη στασιμότητα ως ιατροί. Θέλουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί μας ενδιαφέρει η ιατρική και μας ενδιαφέρει και η εξέλιξη. Μα αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν θα μπει κανείς μέσα. Εγώ το κρατώ αυτό που λέτε. Όλοι πρέπει να έχουμε πρόσβαση στη δημόσια υγεία και αυτό είναι το σωστό. Τώρα, με αυτό το καινούριο που δίνει τη δυνατότητα στο νοσοκομιακό γιατρό να ανοίγει ιδιωτικό ιατρείο, με αυτή τη δυνατότητα που δίνει στον ιδιώτη ή στον όποιο ιδιώτη, όποιος είναι αυτός, εν πάση περιπτώσει, με τα απογευματινά χειρουργεία, εδώ το πράγμα παραμπερδεύει. Εδώ χάνουμε και μπερδεύουμε την άμμο με τη θάλασσα, κύριε Πατριανάκο. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας περιμένει αύριο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας. Θα σας πω ότι απογευματινά ιατρεία λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και βοηθήσανε το σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή το κράτος τι λέει? Ότι παραμένεις πλήρους, αλλά είσαι μη αποκλειστικής. Κατ' ουσίαν αυτό δεν λέει? Αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι δεν βάζει όρους και κανόνες. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται χωρίς όρους και κανόνες, τα απογευματινά ιατρεία είχαν όρους και κανόνες. Ότι κύριε, θα κάνεις απογευματινά, αλλά τα πρωινά σου θα είναι πιο πολλά από τα απογευματινά σου. Ότι κύριε, θα κάνεις απογευματινά, αλλά θα ανταποκρίνεσαι πλήρως στα πρωινά και στην εφημερίδα. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τα απογευματινά εντός των νοσοκομείων, μιλάω και για ιδιωτικά ιατρία απ' έξω. Το ξέρω, το κατάλαβα. Έτσι. Το κατάλαβα αυτό το οποίο λέτε, το οποίο το είχαν οι πανεπιστημιακοί εδώ και καιρό και όπου εμείς μιλάγαμε για γιατρούς μίας ταχύτητας. Δηλαδή, βάλε όρους και κανόνες σε όλους για το πώς θα βγαίνουν, αν θα βγαίνουν. Εγώ σας λέω, καταρχήν θέλω ή θα θέλαμε, όχι θέλω, να μην χρησιμοποιώ τον πρώτο ελληνικό, καλύτερες συνθήκες ώστε να μην χρειάζεται κανείς να βγει έξω. Ότι θα θέλαμε καλύτερες αμοιβές, γιατί αυτή τη στιγμή τι μας λέει το κράτος? Κύριε γιατρέ, δεν έχω να σε πληρώσω, βγες έξω και βγάλ' τα μόνος σου. Αυτό μας λέει. Είναι έτσι ή δεν είναι? Και αυτό μπορεί να είναι και η απαρχή της διάλυσης του ΕΣΥ. Ναι. Είναι αυτό που λέτε. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Ναι. Να σας πω, ούτως ή άλλως αυτό το pullover έχει ξεκινήσει να ξυλώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι διαχρονικό όλων των κυβερνήσεων, αλλά τώρα φαίνεται βρήκε, δεν ξέρω τι, τους μάστορες, το μάστορα, κάτι της γίνεται. Αλλά εμένα με προβληματίζει που έρχεται ο γιατρός, έρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, με φοβίζει πολύ περισσότερο και τους λέει δημόσια ότι το πρόβλημα στελέχωσης του ΕΣΥ γίνεται όλο ένα και σοβαρότερο και υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σύντομα όχι πλέον η πολυτουργία και όλα τα υπόλοιπα ή αυτά τα οποία μπορεί να βλέπουμε σήμερα, ελλείψεις και τα λοιπά, στην κατάρρευση κλινικών και εργαστηρίων. Έτσι, αυτό. Μα όταν στο Βενιζέλιο αυτή τη στιγμή υπάρχει το χαρτί από την κυρία, από τη συντονίστρια διευθύντρια, ότι είναι μόνη της, το καταλαβαίνετε. Ότι αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έχουμε, λειτουργούμε με ασφάλεια, έτσι, μη φοβηθεί ο κόσμος, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατευτεί, η επάρκεια. Δεν φτάνει μόνο η ασφάλεια, χρειάζεται και η επάρκεια. Εδώ πλέον δεν μιλάμε στον χώρο. Το πρώτο που διασφαλίζεις είναι η ασφάλεια. Το πρώτο που διασφαλίζεις είναι η ασφάλεια. Εννοείται ότι πέρα από ό,τι και αν λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, από ό,τι και αν λέτε εσείς, το πρώτο που μας ενδιαφέρει όλους είναι η δημόσια υγεία, είναι η λειτουργία του Βενιζελίου, είναι η ασφαλής εφημερευσή του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι προς συζήτηση. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και από εκεί και πέρα φροντίζεις να λύσεις μακροπρόθεσμα το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν περαιτέρω κινήσεις από εσάς σαν Ιατρικός Σύλλογος με όλες αυτές τις καμπάνες τις οποίες χτυπάτε? Γι' αυτό και έχουμε προκαλέσει μία συνάντηση, αλλά όταν δεν βλέπουμε αντανακλαστικά από την πολιτεία, δηλαδή παραιτηθήκαν δύο αναισθησιολόγοι, παραιτηθήκαν δύο ακτινολόγοι, είναι κάποιοι γιατροί προς σύνταξη και δεν βλέπουμε
να υπάρχει μία πρόσληψη όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στο οργανόγραμμο σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν ξέρω. Και εμείς φωνάζουμε, ξέρετε ότι έχουμε παρέμβει και έχουμε δώσει προσωρινές λύσεις στα περισσότερα θέματα που δημιουργηθήκαν στον νομό Ηρακλείου και όχι μόνο, αλλά από εκεί και πέρα αν έχει τη βοήθεια της πολιτείας, δεν κάνει τίποτα. Δεν είμαστε νομοθετικό όργανο. Όταν λέτε ότι αυτό θέλουμε καλύτερα αντανακλαστικά. Θέλετε καλύτερα αντανακλαστικά, τα οποία δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς πιστεύει, και είναι λογική το λέει αυτό, ότι όλοι ξέρουν, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, ακολουθούν αυτή την πολιτική. Όταν λέτε ότι πάτε σε μια συνάντηση, τι εννοείτε, ότι έχετε ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Όχι, εδώ πέρα σε τοπικό επίπεδο, με τη ΔΥΠΕ, με τον διοικητή, με τους διευθυντές των κλινικών. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, διότι το Βενιζέλιο δεν γίνεται να μην εφημερεύει. Πότε? Δεν ξέρω. Θα δούμε αν θα κάνει και αν θα κανονιστεί. Α, μάλιστα. Τι ζητάτε για να δείτε αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα η απάντηση. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Πατριανάκο, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.